Στην Τουρκία εμφανίζονται διαρκώ διάφορα νοσήματα που χαρακτηρίζονται εξωτικά και υπάρχει κίνδυνο να έρθουν στην Ελλάδα. Ανάμεσά του η πανόλη μικρών μυρικαστικών, η οποία σύμφωνα με το Διευθυντή Κνιατρική Υπηρεσία στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Αχυλέα δεν πέρασε στην Ευρωπαϊκή Τουρκία. Οφείλουμε όμω, σαν περιφέρεια, να προετοιμαστούμε για να μην περάσει το νόσημα στη χώρα, αλλά ακόμη και αν περάσει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τα πρότυπα τη οζόδου δερματίδα, σημείωσε στο ύπεθρο.gr ο κ. Αχπατζίδη. Η πανόλη προσβάλλει τι έγε και τα πρόβατα είναι υποχρεωτική δήλωση και δεν έχει εμφανιστεί ποτέ μέχρι τώρα στην Ελλάδα. Προσβάλλει μεγάλο αριθμό ζώων στο κοπάδι, προκαλώντα θανάτου και μεταδίδεται ταχύτατα. Προ το παρόν δεν επιτρέπονται εμβολιασμοί λόγω απόφαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια μεταδοτική ασθένεια η οποία ελέγχεται πολύ πιο εύκολα και προχωράει αργά γιατί ο ιό δεν επιβιώνει στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο τη πρόληψη, η Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκης διοργανώνει σε λίγε ημέρε ενημερωτικό σεμινάριο στην Αλεξανδρούπολη με θέμα την Πανόλη και καλεσμένου δύο Γάλλου κτηνιάτρου, επιδημιολόγους που έρχονται να ενημερώσουν του Έλληνε συναδέλφου του.